Κύριε Γκιώκα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι κύριε Σκουρή, και εσάς και στους ακροατές σας. Ερώτημα τώρα, πρώτο είναι βασικό, είναι το θέμα των ημερών εκ των πραγμάτων με τον καύσωνα. Τι μέτρα πρέπει να ληφθούν, τι πρέπει να γίνει και πόσο αισιόδοξος είστε? Πάντως όχι αυτά που εξήγηλε πριν λίγο ο κύριος Χαρδαλιάς με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Γιατί παρακολούθησα τη συνέντευξη τύπου και η όλη η λογική που διέπει και την αντιμετώπιση του καύσωνα, όπως και την αντιμετώπιση της πανδημίας, είναι η εναπόθεση όλων στην ατομική ευθύνη. Την ίδια συνταγή ακολουθεί η κυβέρνηση. Μην χαλάτε νερό, μην χαλάτε ρεύμα, μην μετακινήστε. Όμως εδώ υπάρχουν μια σειρά ζητήματα που αφορούν πρώτα και κύρια τι θα γίνει με τους εργαζόμενους. Εμείς από χθες έχουμε τοποθετηθεί ως κόμμα στηρίζοντας ένα πλέγμα προτάσεων που έχουν καταθέσει εδώ και ένα μήνα τα σωματεία, το ΠΑΜΕ, από τον προηγούμενο μάλιστα καύσωνα, που είναι πολύ αναλυτικές προτάσεις για το τι πρέπει να γίνει με τους εργαζόμενους. Για την ανάγκη διακοπής εργασιών, ιδιαίτερα σε υπαίθριες εργασίες και σε χώρους που είναι θερμικά επιβαρημένοι, για συχνά διαλύματα, για κατάλληλους χώρους κλιματιζόμενους που να αφορούν την... Τώρα μεταξύ μας, αν είναι 45 βαθμοί τη Δευτέρα, να δουλέψει άλλος οικοδομή, έτσι, δεν... Και όχι μόνο οικοδομή, και ο ψήστης και delivery... Τα παιδιά που είναι στο delivery και τα λοιπά. Εδώ πέρα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για διακοπή εργασιών χωρίς μείωση αποδοχών. Και το θέμα δεν λύνεται μόνο με την αργία της Δευτέρας που υπόθηκε από τον κύριο Τσίπρα. Γιατί καύσωνα θα έχεις και τη Δευτέρα, θα έχεις και την Τρίτη, θα έχεις και την Τετάρτη. Και μάλιστα αυτό τον μήνα που μεσολάβησε από τον προηγούμενο καύσωνα που διατυπώθηκαν και τα συγκεκριμένα αιτήματα των σωματείων, έχουμε δύο βασικά στοιχεία. Καινούρια. Πρώτον, έχουμε έναν αντεργατικό νόμο που επεκτείνει και ξεχυλώνει το ωράριο, δηλαδή απέτηση της εργοδοσίας για δουλειά μέχρι τελικής πτώσεως. Και το δεύτερο, συμπίπτει αυτό το κύμα καύσωνα, το παρατεταμένο μάλιστα, με ένα νέο κύμα, επικίνδυνο κύμα της πανδημίας. Που εδώ πρέπει να δεις επιπλέον πρόσθετα μέτρα σε ό,τι αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τη συχνότητα των δρομολογίων, για την αποφυγή και του συνωστισμού, αλλά και για την πολύ ωραία αναμονών. Λέγαμε πριν ότι και στα κέντρα τα οποία πιθανόν να μείνουν εκεί μέσα ηλικιωμένοι, άστεγοι κλπ, θα πρέπει να υπάρχει ένα rapid test το οποίο θα είναι υποχρεωτικό. Φυσικά. Μην μπουν όλοι μέσα. Φυσικά. Είναι δύσκολες οι καταστάσεις, δεν είναι? Εμείς το αναφέραμε στην ανακοίνωση που βγάλαμε ως κόμμα χτες, ότι πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για κλιματιζόμενους χώρους αυξημένους σε σχέση με κάποιες άλλες συνθήκες, παίρνοντας υπόψη την ανάγκη τήρησης όλων των υγειονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα πλέγμα προτάσεων πολύ αναλυτικό και από το κόμμα μας που στηρίζει, αλλά και από τα σωματεία, τα οποία πρέπει η κυβέρνηση να υλοποιήσει για να μπορούν πραγματικά να μην υπάρχει επιβάρυνση της υγείας ή κίνδυνος για τη ζωή των εργαζομένων και όλου του πληθυσμού. Και ίσως, για να είμαστε και σε αυτό δίκαιοι, το θέμα της, πώς να το πω, της, να μην υπάρχει περικοπή ρεύματος ή να μην υπάρχει ένα τοπικό blackout ή γενικότερο, είναι από τα μεγάλα στοιχήματα, γιατί εκ των πραγμάτων θα καίει ο κόσμος ρεύμα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και δεν μπορεί, κύριε Σκουρή, και αυτό το ζήτημα της ενεργειακής επάρκειας, αλλά και τα υπόλοιπα ζητήματα, να εναποτίθεται ξανά, όπως και τα ζητήματα της πανδημίας, στην ατομική ευθύνη του λαού. Αυτά πρέπει να τα διασφαλίσει το κράτος με τις υποδομές του, με τους ελεκτικούς μηχανισμούς για να διαπιστώνονται περιπτώσεις όπου δεν τηρείται ούτε καν η εργατική νομοθεσία, και φυσικά με ευθύνη της εργοδοσίας, για να εξασφαλιστούν όλα τα μέσα, οι υποδομές, για να μην επιβαρυνθούν οι εργαζόμενοι μπροστά σε αυτό το κύμα, το παρατεταμένο κύμα καύσωνα. Είναι πολύ σημαντικό. Τώρα λέγαμε πριν με τον κύριο Κατρίνη, ξεκίνησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος στη ΚΙΝΑΛ τη συζήτηση με αφορμή τα χρέη των καθηγητών και τη ρύθμιση των πανεπιστημιακών και τη ρύθμιση που έγινε χθες, στη σειρά τροπολογιών κλπ. Ότι μήπως αυτά είναι προανάκρισμα μαζί με άλλες κινήσεις προώρων εκλογών. Η προσωπική σας γνώμη? Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Σκουρή, εμείς δεν το αποκλείουμε. Δεν αποκλείουμε δηλαδή η κυβέρνηση να επιδιώξει έναν εκλογικό ευνηδιασμό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα προβλήματα οξύνονται, είναι
όλες οι συνέπειες των μέτρων που έχει πάρει η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα, είτε αφορούν τα εργασιακά, είτε αφορούν άλλα ζητήματα όπως είναι ο πτωχευτικός κώδικας ή οι πληστηριασμοί. Υπάρχει ένα εκρηκτικό κλίμα όσον αφορά την ακρίβεια. Εμείς βγάλαμε φυλάδιο σήμερα ως κόμμα για τα ζητήματα της ακρίβειας που έχουν να κάνουν και με τις ανατιμήσεις σε είδη λαϊκής κατανάλωσης. Ακόμα και αν τώρα δινόταν ο κατώτατος μισθός η αύξηση του 2%, θα ήταν με το καλημέρα, με την πρώτη επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ θα είχε τελειώσει. Έχει εξανεμιστεί προπολού, κύριε Σκουρή. Αυτό είναι. Λοιπόν, και φυσικά με τη φορολογία. Και όλα αυτά φυσικά έρχονται να προσθεθούν στα χρέη που έχουν συσσωρευτεί για ελεύθερους επαγγελματίες, εργαζόμενους, μισθωτούς την περίοδο της πανδημίας, που θα τα βρούμε μπροστά μας πολύ οξυμένα το επόμενο διάστημα. Άρα, βεβαίως, δεν αποκλείουμε η κυβέρνηση να επιδιώξει έναν εκλογικό ευνηδιασμό. Φυσικά, εμείς θεωρούμε ότι δεν πρέπει ο λαός να κρατά στάση αναμονής με τα μάτια στραμμένα στην επόμενη κάλπη. Εμείς θεωρούμε ότι τώρα πρέπει να διαμορφωθούν εστίες αντίστασης για όλα αυτά τα ζητήματα διεκδίκησης με επίκεντρο τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, είτε αυτά αφορούν τα ζητήματα της υγείας που τα έχουμε μπροστά μας, είτε αφορά της παιδείας, με το άνοιγμα των σχολείων, με τα μεγάλα κενά που υπάρχουν και φυσικά με ένα νέο νομοσχέδιο που ψήφισε προχθές η κυβέρνηση, που κάνει το σχολείο ακόμη πιο ταξικό σε βάρος των λαϊκών οικογενειών, και φυσικά με το σύνολο όλων των άλλων ζητημάτων. Αυτά πρέπει να προταχθούν με όρους κινήματος, διεκδίκησης, και φυσικά αν και εφόσον γίνουν εκλογές, το ΚΚΕ είναι έτοιμο και θεωρούμε ότι η ισχυροποίησή του είναι προϋπόθεση για να ανέβει και το επίπεδο διεκδίκησης του λαού, του κινήματος, με τα μάτια στραμμένα και στο παρόν αλλά και στο μέλλον. Έχουμε ένα ακριβώς λεπτό, αλλά επειδή διάβασα χθες την ανακοίνωσή σας, θέλω και να το ξαναπώ στους ακροατές ότι εσείς ως βουλευτές παίρνετε την κομματική αποζημίωση 800 ευρώ και τα υπόλοιπα λεφτά πηγαίνουν στο κομματικό ταμείο. Η βουλευτική αποζημίωση, και όχι μόνο η βουλευτική αποζημίωση, και μια σειρά άλλα επιδόματα που υπάρχουν και δηλώνονται ως βουλευτικές αποδοχές, βεβαίως πηγαίνουν στο ταμείο του κόμματος. Οι βουλευτές του ΚΚΕ, όπως και όλα τα επαγγελματικά στελέχη του ΚΚΕ, αμείβονται με την αποζημίωση των 800 ευρώ. Καλό κουράγιο. Αντέχετε. Λοιπόν, και δύναμη, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε. Να είστε καλά.